πάμε για την τελευταία στροφή με τον επόμενο φιλοξενούμενο. Μαζί του κλείσαμε, θυμίζω, το 2023 και είπαμε ότι πολύ γρήγορα θα τα ξαναπούμε το 24. Τόσο γρήγορα δεν φανταζόμασταν ούτε εμείς. Αλλά όσα περιέγραφε στην τελευταία εκπομπή του 2023, άμα τα βλέπει σιγά σιγά να με έναν τρόπο, δεν θα πω να υλοποιούνται ακόμη, ας κρατήσουμε μία πισινή, αλλά να σχηματοποιούνται, λες ρε παιδί μου, πώς να νιώθει άραγε αυτός ο άνθρωπος που έλεγε ότι μας έφαγε ο πολύς κατευνασμός και ότι ουσιαστικά ημοιοποιείται όλη η χώρα, ε? Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο από το Βορρά αυτή τη φορά. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα, καλή χρονιά, εύχομαι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας με υγεία και δύναμη και κάθε καλό. Θυμάμαι πως κλείσαμε το 23 που είπατε ότι ελπίζω να με διαψεύσει το 24, αλλά οι πρώτες του μέρες δεν δείχνουν να σας διαψεύδουν. Νομίζω το 2024 έχει βαλθεί να καταστήσει πολλούς προφήτες στην πατρίδα τους, μόλον ότι δεν υπάρχει προφήτη στην πατρίδα του, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και στα ελληνοτουρκικά υπάρχει η εξαίρεση. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, με βάση και την επικαιρότητα, το Σάββατο στα Χανιά θα είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αφού έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη, να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι ο υπουργός που έχει συνδέσει την είσοδο της Σουηδίας με την παροχή των F-16, είτε νέων είτε αναβαθμισμένων στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τα F-35 στην Ελλάδα. Και πριν 1,5 χρόνο, κύριε Παύλο, ένας Έλληνας πολιτικός και καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, και μάλιστα από τις γερές πένες του Διεθνούς Δικαίου, είχε πει στο εντελώς ξεκάρφωτο, και μάλιστα είχε προκαλέσει και τη μήνυ του ελληνοαμερικανικού ομογενειακού λόμπι, ότι θέλουμε η Τουρκία να πάρει F-16, διότι είναι προς το συμφέρον μας, αμερικάνικα είναι, άρα οι Αμερικάνοι θα μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Τώρα πώς την ελέγχουν τόσα χρόνια είναι άλλο θέμα. 1,5 χρόνο μετά, το θέμα, όπως ακριβώς το είχε αναφέρει, συνδέεται από την ίδια την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Συρίγος εχθές και προχθές έχει πει και για την παροχημένη συνθήκη της Λοζάνης, και δεν ξέρω αν σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες θα έχουμε και νέα επιβεβαίωση. Ναι. Από πού να το πιάσει κανείς? Καταρχήν, ο κύριος Συρίγος είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας, γνωρίζει το αντικείμενό του, γνωρίζει τα περί συνθήκων, τα κείμενα κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέει, αλλά το πότε τα λέει και γιατί τα λέει. Και κυρίως όταν αναφερόμαστε σε δημόσιο βήμα, σε πολιτικές τοποθετήσεις, διότι αν τα λες αυτά σε ένα αμφιθέατρο, φαντάζομαι τα έχει πει ήδη εκατοντάδες φορές και τα έχουν ακούσει πολυάριθμοι εξίσου φοιτητές του και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν όμως έχεις μια διαδικασία ελληνοτουρκικής προσέγγισης με το Στανιό, θα πρόσθετα εγώ, το τελευταίο διάστημα, η οποία η ρίστο ελληνοτουρκική προσέγγιση έχει μια παράμετρο, πρωτού πάμε στις τελευταίες εξελίξεις που αναφέρετε που θα έρθω, έχει μια πολύ κρίσιμη παράμετρο και νομίζω ότι την έχουμε συζητήσει και μαζί παλαιότερα. Μάλλον όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι προεκλογικά και στις δύο προεκλογικές περιόδους της χρονιάς που μας πέρασε, συστηματικά και μεθοδευμένα δεν υπήρξε καμία νήξη από την κυβέρνηση τότε υποψήφια να ξανααναλάβει τα ενία της χώρας, καμία νήξη για τα εθνικά θέματα, δεν υπήρχε καμία ανάπτυξη της ατζέντας της υποψήφιας κυβέρνησης στα εθνικά θέματα. Έχουμε λοιπόν μια σιγία σειρμάτου η οποία συνεχίζει. Ο ελληνικός λαός δεν φαίνεται να ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα ή να υποψιάστηκε αυτήν τη σιγή, πέραν των συνήθων υπόπτων, και γνωρίζετε όλοι καλά ποιοι είναι, είμαστε. Έρχεται λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση και αμέσως πριν ακόμη το Βίλνιους καλά καλά αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει ένα sprint, όχι ένας αγώνας αντοχής, αλλά θα υπάρχει ένας δρόμος sprint με δηλώσεις και του κυρίου Γεραπετρίτη που γίνανε από την πρώτη στιγμή. Εγώ σας είχα πει και τότε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ορίζοντα ενός έτους να υλοποιήσει πράγματα με την Τουρκία. Φαίνεται ότι δυστυχώς αυτή η εκτίμηση είναι απολύτως εύστοχη.
Από εκεί και μετά, στην περίπτωση του κυρίου Συρίγου, εγώ έχω τέσσερα σημεία τα οποία έχω εντοπίσει σε δηλώσεις του. Το ένα αφορά την Κύπρο, όπου ο ίδιος είχε εκφράσει γνώμη τον Ιούλιο ότι δεν είναι κακό η Κύπρος να προσέλθει με συντεταγμένες μες στο ΝΑΤΟ, έστω και αν δεν υπάρχει το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία, διότι το κέρδος της συμμετοχής στους δυτικούς σεισμούς είναι μεγάλο. Έχουμε στην συνέχεια επιπρόσθετα φυσικά της αρχικής δήλωσης για τα F-16 που αναφέρατε, την δήλωση περί του ότι είναι εύλογο να παραχωρήσει η Ελλάδα θαλάσσιες διόδους στην Τουρκία ώστε να έχουν πρόσβαση τα μικρασιατικά τη λιμάνια στο Αιγαίο, ώστε να κάποιος θυστερούσε μέχρι στιγμής αυτή την πρόσβαση, με αντάλλαγμα φυσικά, καθότι αυτό, όπως είχε ο ίδιος πει, θα συνιστούσε είδος υποχώρηση από πλευράς Ελλάδος, την αναγνώριση της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, και έρχεται εχθές αυτή η δήλωση. Θα παρακάμψω τις αντιφάσεις, διότι η αντίφαση ποια είναι, κύριε αγαπητέ μου, κύριε Σαχίνη, ότι εάν λες, που ορθώς μπορώ εγώ να δεχθώ, ότι είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης, γιατί όμως είναι παροχημένη ως προς την αποστατητικοποίηση. Το είπε αυτό διότι είχε υπόψη τον κύριο Συρίγος και το ανέφερε μάλιστα τη συνθήκη του Μοντρέ. Άρα, στο πίσω μέρος του μυαλού του, το δεδομένο ήταν: έχω το Μοντρέ, το οποίο μου δίνει την στρατιωτικοποίηση κτλ. Γιατί λοιπόν όμως έχεις προηγουμένως τον Οκτώβριο, εφόσον, αν φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σταθερές στο μυαλό του, εφόσον έχεις το Μοντρέ, γιατί βγαίνεις και λες τον Οκτώβριο ότι εγώ θα δώσω στην Τουρκία εθνικό έδαφος για να μου αναγνωρίσει αυτό που μου χρωστάει. Για να αναγνωρίσει δηλαδή η Τουρκία αυτό που η συνθήκη του Μοντρέ του 1936 έχει θεσπίσει, θα πρέπει εγώ να της δώσω στο 2024 θαλάσσια κυριαρχία. Είμαστε με τα καλά μας. Και φυσικά κάποια στιγμή, συνειδητοποιώντας την πατάτα, ας πούμε, βγαίνει και λέει το αυτονόητο, φαντάζομαι, έστω και για έναν ημινοήμονα Έλληνα, ότι τα όπλα του 1923 δεν είναι τα ίδια με το 2023. Καλά. Τι λες, δεν το ξέρα. Πάμε τώρα στο θέμα του Μπλίνκιν. Κοιτάξτε, το φυσιολογικό, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μέντορας και μάστερ αντίληψης πραγμάτων. Έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει ζοριστεί, διότι μέχρι στιγμής στη Τουρκία δουλεύει ψιλόγαζι τις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας. Τους υποσχέθηκε μέχρι 28 Δεκεμβρίου, έκανε κάποιες ενέργειες με το να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, εγκρίθηκε εκεί, αλλά δεν έχει φτάσει στην Ολομέλεια. Οπότε πιέζονται οι Αμερικανοί, έρχεται λοιπόν ο Μπλίνκεν τώρα για να πει στους Τούρκους τι. Εκείνη η λογική, λέει, για να τους πει αυτό που εχθές και η κυρία Αργυρή στην Ουάσιγκτον και ο Μιχάλης Ιγνατίου δημοσίευσαν, ότι πλέον έχουμε και επίσημα σύνδεση της ένταξης της Σουηδίας με τα F-16 τα τουρκικά. Λέω επίσημα διότι αυτό ήταν η ουσία μέχρι τώρα, αλλά δεν υπήρξε επίσημη σύνδεση. Άρα έρχεται ο κύριος Μπλίνκεν στην Άγκυρα να καταστήσει αυτό το πράγμα σαφές στους Τούρκους, και εν συνεχεία θα έρθει στα Χανιά. Τι θα έρθει να κάνει στα Χανιά, λέει η κοινή λογική, ασφαλώς να μεταφέρει κάποια από τα διαμειφθέντα με τους Τούρκους, και ενδεχομένως, λέω εγώ, να μεταφέρει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό που θα του έχει ζητήσει ο Τούρκος ομολογός του, ή αυτό που ενδεχομένως ο ίδιος ο κύριος Μπλίνκεν θα έχει την προηγούμενη μέρα προτείνει στον Τούρκο ομολογό του ως επιπλέον, έτσι αν θέλετε, στοιχείο και προσφορά, προκειμένου να τον πείσει να φέρουν επιτέλους στην Εθνοσυνέλευση την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας, και άρα μετά θα είναι στα χέρια του Έλληνα Πρωθυπουργού στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά, εκεί όπου είχε υποδεχθεί και τον κύριο Πομπέο, και στη συνέχεια είδαμε τα αποτυπώματα του μειωμένου αποτυπώματος του στρατιωτικού αποτυπώματος αυτής της ωραίας επίσκεψης, τα αποτυπώματα εννοώ. Οπότε φαντάζομαι στη συνέχεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί θα κληθεί να απαντήσει στον κύριο Μπλίνκεν την ενδεχόμενη προσφορά του, σε εισαγωγικά, για το τι θα πρέπει και η Ελλάδα να συμβάλλει ώστε να ξεκολλήσει το θέμα των F-16, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον επισήμως από χθες συνδέσει με την ένταξη της Σουηδίας, και εν συνεχεία να ξεκολλώντας τα F-16 να ξεκολλήσουν και τα F-35. Τώρα, το τι θα πει ο κύριος Μπλίνκεν
στον Έλληνα Πρωθυπουργό, εγώ ούτε μάγος είμαι ούτε προφήτης για να το ξέρω, και το τι θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών επίσης δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στην Τουρκία οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι θα συναντήσει μόνο τον Χακάν Φιντάν και όχι τον Ερντογάν, ενώ στα Χανιά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και φαντάζομαι παρεπιπτόντως θα είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης κάπου εκεί. Αυτή είναι η εικόνα όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια. Όσον αφορά τώρα την δήλωση τότε του κυρίου Συρίγου ότι θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τα F-16. Η Τουρκία. Νομίζω, συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τα F-16 στην Τουρκία, σωστά. Νομίζω ότι αφενός κόμιζε γλάφκα στις Αθήνας με την έννοια ότι δεν θέλει και πολύ φαντασία να το πει κανείς αυτό. Και νομίζω ότι και οι πιο ρεαλιστές, αν θέλετε, αναλυτές δεν είχαν και πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει F-16. Το ζητούμενο και η ουσία της ελληνικής εκστρατείας, της Ομογένειας, του κ. Ζεμενίδη, του Μενέντες, ποια ήταν η ουσία? Ήταν ότι αγωνίζονταν με το όχι στα F-16 να αναγκάσουν την Τουρκία μιας και διαπαντός να υποταχθεί, αν θέλετε, σε ένα σύστημα ελέγχου δυτικό, το οποίο κατά τον ευγενή πόθο η προσδοκία πολλών ανθρώπων θα ήταν τόσο ισχυρό ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να εξοκύλει προς αυτό. Το λάθος εκείνης της δήλωσης ήταν ότι έδειξε ότι μεταξύ Αθήνας και ελληνικών λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε απόλυτη ταύτιση. Και αυτό εγώ δυστυχώς το είχα δει πολύ νωρίς και το είχα γράψει και δημόσια, ότι τον Μενέντες κάποιοι τον αδειάζουν στην Αθήνα. Είδαμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και ο Νόν νοήτο και είναι σε θέση να αντιληφθεί αν αυτή η εκτίμηση ήταν ορθή ή λάθος. Άρα, εκ των υστέρων κοιτάζοντας τα πράγματα, φαίνεται ότι κάποιοι ενδεχομένως δεν θέλουν μια σκληρή γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αν θέλετε στηριζόμενης και υποστηριζόμενης από τις ομογενειακές μας δυνάμεις, και φυσικά το ζητούμενο είναι γιατί δεν τη θέλουν. Έχω μιλήσει ανοιχτά και έχω πει ότι άνθρωποι στο ελλαδικό πολιτικό σύστημα, στις ελλαδικές πολιτικές ελίτ, αυτή τη στιγμή εποφελούνται από τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η ελληνοτουρκική σχέση και εποφελούνται πολύ συγκεκριμένα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν οικονομικές συνδιαλλαγές μεγάλου ύψους, οι οποίες είναι αόρατες στον ελληνικό λαό. Μου γράφουν εδώ πέρα, καλά τα λέει ο κύριος Παύλος και όλοι οι άλλοι λέει, αλλά εντάξει, τι μας νοιάζει να πάρουμε το πρωτάθλημα κι ας είναι και Τούρκος ο προπονητής. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κύριε Παύλο, σε αυτά που λέτε εσείς, και καλώς κάνατε και δεν μπήκατε επί της ουσίας περαιτέρω των λεγόμενων περί της εκλιπούσης ξεπερασμένης συνθήκης της Λοζάνης και τα άλλα εμπριμέ, διότι έχουμε 4-5 ανασκευές με πάνω κάτω το ίδιο αφήγημα βεβαίως, αλλά με διαφοροποίησεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν συνοδά γεγονότα, ωραία έκφραση, τη χρησιμοποίησατε, τη χρησιμοποιώ. Πολύ όμορφη. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πάμε στο Ευρωδικαστήριο. Εμείς, γιατί δεν ασκούμε αυτό που μας δίνει και δικαιώματα. Ένα το κρατούμενο. Λιβύη, μετά τα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα από το 59 και άλλα 12 συνορεύουσα με υπολογισμούς θέσεων βάσης κλειστού κόλπου Σύρτης, άρα έρχεται βορειότερα η ΑΟΣ σε σχέση και με τη Γάβδο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Συζητήσεις από ελληνικές δεξαμενές σκέψεων, όχι για τα 12 έως 12 ναυτικά μίλια, αλλά για το αν μία νησίδα έχει χωρικά ύδατα. Το λένε Έλληνες αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ τι να καταλάβω και ο κόσμος. Συν το ότι είναι πεταμένα λεφτά ο εξοπλισμός του πολεμικού ναυτικού, τι να καταλάβεις? Νομίζω είναι σαφές ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι η αποστροφή του λόγου το 2021 στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ότι η Ελλάδα μετατράπηκε από μια μικρή γωνιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε κράτος, δεν ήταν απλώς μια
ιστορική ασφαλμένη φυσικά διατύπωση και διαπίστωση, αλλά μέσα σε αυτήν τη διατύπωση κρυβόταν με αντίστροφη χρειά ο ευσεβής πόθος ορισμένων, αρκετών. Δηλαδή η μετατροπή του ελλαδικού σημερινού μορφώματος σε γωνιά της νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είχα μιλήσει προημερών, είχαμε μιλήσει για, για δορυφοροποίηση της Ελλάδας από την Τουρκία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως τα περιγράφεται, σαφείς ενδείξεις ότι είτε το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή οι ελλαδικές πολιτικές ελίτ δεν είναι σε θέση, που δεν το πιστεύω εγώ, ή δεν τις ενδιαφέρει να υποστηρίξουν τα δίκαια του ελληνισμού και του εντός των ελλαδικών συνόρων και εκτός, γιατί μην ξεχνάτε κυρία Σαχίνη ότι η Ελλάδα δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή ακόμη έναντι της Τουρκίας, τη στιγμή που η Τουρκία θέτει όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, δεν έχει θέση ζήτημα ελληνισμού του Πόντου, δεν έχει θέση ζήτημα, εντάξει το θέτει χλιαρά μεν, αλλά η κατοχή της Κύπρου που σήμερα συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια, η Ελλάδα δεν έδειξε να ενδιαφέρεται να το καταστήσει εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και πίεσης. Δεν ενδιαφέρεται ακόμη, η χθεσινή δήλωση, ξέρετε, δείχνει στην ουσία ότι εμείς πετάμε ακόμη και το διαπραγματευτικό χαρτί του άρθρου 14 της Συνθήκης Λοζάνης, το οποίο η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει ακόμη 100 χρόνια μετά από αυτή την παροχημένη συνθήκη. Δηλαδή τι, ελληνική διοίκηση επί της ουσίας ντόπιοι λέει το άρθρο, ελληνική διοίκηση σε Ήμβρο και Τένεδο. Και επιπλέον, όταν πετάς έτσι τη Λοζάνη απ' έξω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μετά η Τουρκία να μην έχει αντίλογο και να έρθει και να σου πει ποια Λοζάνη, εσείς είπατε ότι είναι παροχημένη αυτή η συνθήκη. Δηλαδή πυροβολούμε τα πόδια μας αυτή τη στιγμή. Και το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, εγώ αρχίζω και αισθάνομαι πραγματικά άβολα, με την έννοια ότι η μοίρα που μας έχει οριστεί είναι να διαπιστώνουμε στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βήμα, που είναι σημαντικό φυσικά, αυτά τα πράγματα σε δεύτερο χρόνο, και τελικά είμαστε θεατές σε ένα έργο το οποίο έχει προδιαγεγραμμένο τέλος. Αν ο ελληνικός λαός δεν αντιδράσει με εντός εννοώ των συνταγματικών ορίων και εντός της δημοκρατίας, δηλαδή τι, να αισθανθεί ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τεράστια πίεση πάνω το κεφάλι του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πριν μερικές μέρες, μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο ομότιμος καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Καριώτης, που ασχολείται 41 χρόνια με την ΑΟΣ, είπε κάτι που είναι ομόμεν, αλλά γνωρίζει καλά και τον τρόπο και τις διαθέσεις του αμερικανικού παράγοντα. Το είπε με πολύ απλό τρόπο. Το κλειδί στις θαλάσσιες ζώνες είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, στρογγύλι ιδίως, όλο όμως το σύμπλεγμα, ένα το κρατούμενο. Στο Αιγαίο δεν πολύ συζητάνε, προσέξτε, για ενεργειακό πλούτο, γιατί είναι πολύ ελάχιστα, ενδεχομένως και ανύπαρκτα διαθέσιμα. Το κλειδί είναι στο νότιο Αιγαίο ή κατά άλλους νότιο-ανατολική Μεσόγειο, και όταν λένε οι Αμερικανοί βρείτε τα, εδώ είναι το ωραίο, εννοούν βρείτε τα επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Το είπε με τόσο όμορφο τρόπο. Μα τον κύριο Καριώτη τον έχει ήδη από καιρού προκαταβολικά επαληθεύσει ο Χρήστος Ροζάκης. Διότι, και πάλι πρέπει να είναι λίγο κανείς πονηρός σαν Αλεπού για να καταλάβει γιατί ο Ροζάκης επί συστηματικά τόσα χρόνια επιμένει να κολοβώνει το Καστελόριζο. Γιατί τέτοιο μένος με το Καστελόριζο, κύριε Ροζάκη μου? Γιατί ξέρει ο κύριος Ροζάκης, διότι ξέρετε όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατεργάζονται τον θάνατο του ελλαδισμού, να το πω έτσι, δεν είναι τυχάρπαστοι, είναι άνθρωποι με γνώσεις. Έχω μπροστά εδώ στο γραφείο μου ένα τούβλο 850 σελίδες σε α4 διαστάσεις, το βιβλίο του κυρίου Συρίγου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πράγματα. Αλλά η γνώση δεν γεννάει σοφία, η γνώση δεν γεννάει πατριωτισμό, η γνώση δεν γεννάει διάθεση υπεράσπισης με αυταπάρνηση των δικαίων του ελληνισμού. Η γνώση μπορεί κάλλιστα να μετατρέπει
έναν άνθρωπο, σε πιώνει, σε υπηρέτη αλλοτρίων συμφερόντων κτλ. Άρα, ο κύριος Ροζάκης έχει εκ των προτέρων επαληθεύσει τον κύριο Καριώτη. Γι' αυτό και τις προάλλες μάλιστα είχα γράψει και σας είπα ότι υπήρχε δόλος στην δημόσια τοποθέτηση της διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕ πλήγες μέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν και μετά τη συνάντησή της με τον κύριο Ζάκη, με τον Τούρκο πρέσβη, που βγήκε και είπε ότι οι βραχονισίδες δεν έχουν ούτε καν χωρικά ύδατα. Αυτά δεν βγαίνουν να τα πουν τυχαία αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να πάψουμε να είμαστε καλόπιστοι και αφελείς. Όλα αυτά βγαίνουν σαν κομμάτια ενός puzzle, το οποίο σιγά σιγά χτίζεται. Και αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις στο κομμάτι, στο θέμα της στρογγύλης που μου φύγεται, έχουν επιτελέσει εθνικό έργο. Όπως και ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ο οποίος έχτισε εκκλησάκι στη στρογγύλη, είναι εθνικό έργο. Διότι η στρογγύλη έχει πράγματι την επίρρεια αυτήν η οποία συνδέει με την Κυπριακή Κύπρου. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι η μίσος κλειδί σε όλη την περιοχή. Εγώ θεωρώ μάλιστα ότι το σύμπλεγμα μεγίστης είναι νότιο-ανατολικό Αιγαίο, το έχω γράψει. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα λένε όσοι θέλουν να αποκόψουν το σύμπλεγμα μεγίστης, διότι το σύμπλεγμα μεγίστης δόθηκε, είναι μέρος των Δωδεκανήσων, δόθηκε από τους Ιταλούς το 1947 στην Ελλάδα και δόθηκε ως Αιγαίο. Δεν δόθηκε ως δάνειο από μια άλλη περιοχή. Αυτά για να τελειώνουμε και με την ιστορία. Θα κρατήσω από την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα τοποθέτησή σας αυτό που είπατε. Καλός ο δημόσιος λόγος, καλή η ανάλυση, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, είπατε, διότι εδώ όλα δείχνουν να έχουν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι φαίνεται ότι κατά τη γνώμη σας εισερχόμαστε σε μια πορεία που δύσκολα αναστρέφεται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μα κύριε Σαχίνη μου, το έχει δηλώσει ήδη ο Υπουργός των Εξωτερικών. Όταν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας βγαίνει και λέει πριν δύο εβδομάδες, 8 μέρες μετά την επίσκεψη Ερντογάν, ότι θέλουμε να διευθετήσουμε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ με την Τουρκία εντός της τρεχούσης κοινοβουλευτικής περίοδου, και δεν γίνεται καμία ενέργεια. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, μα καλά, τα 12 ναυτικά μίλια τι θα τα κάνουμε, θα μιλάμε για διευθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας χωρίς 12 ναυτικά μίλια? Εκεί απαντάει, αυτό είναι θέμα μονομερές της Ελλάδος, δεν τίθεται στη διαπραγμάτευση. Προσέξτε τη δολιότητα εδώ. Δεν τίθεται στη διαπραγμάτευση, απαντά. Αλλά ταυτόχρονα η γάβδος που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έβαλε την Λιβύη να προκαλέσει την Ελλάδα για να μετρήσει τις ελληνικές αντιδράσεις, γιατί δεν τα ξέρουν κιόλα οι Τούρκοι. Εντάξει, υπάρχει ένα κατευναστικό δυναμικό στην Ελλάδα, αλλά ευτυχώς δεν είναι ακόμα όλη η ελληνική εξωτερική πολιτική, να το πω έτσι, μεταλλαγμένη από αυτά τα κρυκτινικά κύτταρα. Υπάρχουν και υγιή κύτταρα μέσα στην Ελλάδα ακόμα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ανάγκη να γνωρίζει. Όταν λοιπόν βάζει τη Λιβύη, προκλητικά η Λιβύη, να κλείσει κόλπους, να κάνει 12 ναυτικά μίλια, να κάνει συνορεύουσα, και η Ελλάδα δεν αντιδρά ούτε στη Γάβδο, να πει δηλαδή ότι εγώ πλέον πάω νοτίως της Κρήτης και πάω 12 μίλια. Τι θα σκεφτεί δηλαδή κανείς, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης τι άλλο μπορεί να λέει, ότι εγώ πάω για διευθέτηση ΑΟΣ Κυφαλοκρηπίδας με 6 ναυτικά μίλια ως έχουν στο Ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα. Απλώς δουλεύουν τον ελληνικό λαό ψιλόγαζοι. Και ξέρετε ένα τελευταίο πράγμα, κύριε Σαχίνη. Αν οι Έλληνες νομίζουν ότι αυτά τα ζητήματα που συζητάμε δεν τους αφορούν περισσότερο από ό,τι τους αφορά η καθημερινή μέρημνα να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, στα ενίκια του σπιτιού τους, στους λογαριασμούς ρεύματος, στα δίδακτρα των παιδιών τους, πλανώνται πλάνιν ικτράν, κύριε Σαχίνη, διότι αυτά τα οποία συζητούμε στην ουσία καθορίζουν το αύριο των δικών τους παιδιών. Και άρα εγώ απευθύνω την αρχή του 2024 από την εκπομπή σας έκκληση στον ελληνικό λαό, στους ελλαδίτες συνέλληνές μου, να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι ο πλούτος, ο φυσικός, ο ορυκτός πλούτος, τον οποίον η Ελλάδα διαθέτει και τον οποίον έχουν επισημάνει άνθρωποι όπως ο κύριος Καριώτης και εσείς από διάφορες εκπομπές, είναι τέτοιος που κάποιοι θέλουν οι Έλληνες να μείνουν φτωχοποιημένοι,
να είναι μέτικη με την αρχαιολογική έννοια του όρου εντός της Ελλάδος, το βλέπουμε αυτό από όλες τις άλλες πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, μετανάστευση, εισαγωγή σωριδών, πάσης φυλής αλωτρίων δήθεν για εργατικά χέρια, εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εάν δεν ξυπνήσει ο Έλληνας να το δει αυτό το πράγμα, τότε διαπράττει έγκλημα στα παιδιά του, στο ίδιο του το σπέρμα. Δεν μπορώ να το πω πιο σαφώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παύλο. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά με υγεία και με αισιοδοξία, κύριος. Να είστε καλά.